Κοιτάξτε να δείτε, προφανώς είναι μια συνέλευση ενός τοπικού συλλόγου. Οι συνάδελφοι θα κουβεντιάσουν και για τα ζητήματα εδώ, τα δικά τους, των ομών τους, αλλά υπάρχουν και τα γενικότερα ζητήματα που ενδιαφέρουν όλο τον κλάδο. Υπάρχει μια επιτάχυνση αναδιαρθρώσεων στη ΣΔΟΗ, στο φορολογικό μηχανισμό, η οποία επί της ουσίας εξυπηρετεί μια πολιτική που ευθαρσώς λέει όπου σταθεί και όπου βρεθεί η διοίκηση της ΑΔΕΟ Πιτσιλής και το Υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή ότι θα στοχοποιήσει, ότι θα κυνηγήσει τους μικρούς, τους μεσαίους επιτευγματίες, αυτούς που έχουν κάτω από 10.000 ευρώ εισόδημα. Τα ακούτε συνέχεια. Την ώρα που το 88% των φόρων το πληρώνουν οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί, την ώρα που 90 δις από το 130 δις που χρωστάει η χώρα, τα χρέη που είναι προς το δημόσιο, οφείλονται σε 8.500 αφημοί. Αντί λοιπόν να κυνηγήσουμε αυτά, έχουμε στοχοποιήσει τους ανθρώπους αυτούς, την ώρα που συνεχίζουν τα μόνιμα αποζύγια που πληρώνουν τα φορολογικά βάρη, να είναι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Αυτή λοιπόν είναι οι διαθρώσεις που γίνονται στις υπηρεσίες με δημιουργία ειδικών κέντρων, μετακευής, που είναι το δικαστικό συγκέντρο του δικαστικού ενία. Όλες αυτές οι αναδιαρθρώσεις που γίνονται θα έχουν κάποια στιγμή και στην επαρχία. Και εδώ. Αυτό είναι το μέλλον που έχουν σχεδιάσει. Και το μέλλον αυτό φυσικά έχει να κάνει στο να εξυπηρετηθεί αυτή η πολιτική που είναι ίδια, αν θέλετε καθ' υπερβολή, αλλά θα το πω αυτό, είναι ίδια με τη σφαγή που γίνεται και στην Παλαιστίνη. Είναι οι ίδιοι δηλαδή που βομβαρδίζουν εκεί πέρα, είναι οι ίδιοι που είναι και τα φορολογικά βάρη τα φορτώνουν. Αν δείτε τον προϋπολογισμό του κράτους πώς εκτελείται, ποιοι πληρώνουν, από ποιους εισπράτεται, ποιους κυνηγάνε και στο τέλος πού πηγαίνουν τα χρήματα αυτά, σκεφτείτε ότι είμαστε η πρώτη χώρα στο ΝΑΤΟ σε δαμητικές δαπάνες για το ΝΑΤΟ, έτσι, η χώρα μας. Θέλω να μας πείτε και πόσο δύσκολο είναι να έρθετε σε μία επαφή με τον κόσμο που περνάει δύσκολες στιγμές, τους μικροεπιχειρηματίες και τα πρόστιμα τα οποία κατά τους επιβάλλετε, τους βεβαιώνετε, είναι σε δυσχερή θέση και τι είναι αυτό που αντιμετωπίζετε στο ανθρώπινο έτσι, στοιχείο. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη φορολογική πολιτική, ούτε την παράγουμε. Δυστυχώς, εμάς βλέπει μπροστά ο κόσμος και πολλές φορές ερχόμαστε σε δύσκολη θέση για να υλοποιηθεί αυτή που κατά βάση είναι μια αντιλαϊκή πολιτική. Έτσι. Σας είπα και πριν τα στοιχεία, είναι ξεκάθαρα. Πολλές φορές υπάρχουν και περιστατικά όπου υπάρχει και χειροδικία και περιστατικά βία απέναντι στους συναδέλφους. Εμείς πάντα προσπαθούμε να καταλάβουμε την αγανάκτηση του κόσμου, από την άλλη όμως δεν έχουμε και την ευθύνη για αυτό που υλοποιείται. Υπάρχουν και επιχειρηματίες που το κάνουν εξυπίτηδες και δεν τους αφορά και αγνοούν τους ελέγχους. Κοιτάξτε, να δείτε, υπάρχουν πολλά διαφορετικά περιστατικά. Δεν θέλω να πω σε μια τέτοια προσωπισιολογία. Δεν νομίζω ότι βοηθάει. Σίγουρα βέβαια είναι ευθύνη και της πολιτείας να προστατευτούν και οι εργαζόμενοι που κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά αυτό δεν θα λυθεί, αν θέλετε την ταπεινή μου γνώμη, όσο είναι άδικη η φορολογική πολιτική, θα υπάρχουν τα περιστατικά αυτά. Ανεξάρτητα τις καλές προθέσεις που έχουμε εμείς και όσο. Και οποιοδήποτε μέτρο και αναλάβει η πολιτεία, όταν είναι άδικη η φορολογική πολιτική και τα βάρη αυτά κατανέμονται άδικα, θα συνεχίζεται και θεωρίζεται αυτή η κατάσταση. Η συμμετοχή των εργαζομένων είναι επαρκέστατη στις υπηρεσίες αυτές. Επαρκούν οι εργαζόμενοι ή υπάρχουν και έλλειψη εργαζομένων? Είμαστε ένας κλάδος ο οποίος έχει χάσει περίπου σε 5 χρόνια το 40% των εργαζομένων μέσω των συνταξιδοτήσεων και μετά και τους μνημονιακούς νόμους που ξέρετε μία πρόσληψη για κάθε 5 ή 10 αποχωρήσεις. Δύσκολο το έργο. Βεβαίως. Οι υπηρεσίες είναι υποστηρελεχωμένες. Γι' αυτό και ο σχεδιασμός που έχουν από την ΑΔΕ, από τη δίκη της ΑΔΕ, στην ουσία είναι να κλείσουν η πλειοψηφία των ΔΟΗ αλφατάξης, να σταματήσουν να έχουν έλεγχο και δικαστικό. Πρώτα αυτό έχει συμβεί στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και θα επεκταθεί και στην επαρχία. Και στην ουσία να μπουν κάποια γραφεία εξυπηρέτησης φορολογουμένων. Δηλαδή θα υποβαθμιστεί πάρα πολύ ο ρόλος μας. Και ο ρόλος της ΑΔΕ ποια θα είναι με το δικαστικό και με τους ελέγχους, πώς θα γίνει? Θα είναι πολύ πιο απρόσωπος. Μαζεύονται ψηφιακά, θα συγκεντροποιούνται οι οφειλές και αντίστοιχα τα μέτρα τα δικαστικά που θα λαμβάνει η ΑΔΕ. Οπότε εκεί δεν θα υπάρχει καμιά άλλη παρέμβαση, δεν θα υπάρχει το ανθρώπινο στοιχείο. Έτσι καταλαβαίνετε, θα είναι προθεσμίες. Όποιος έχει τα χρήματα να μπορεί να στραφεί δικαστικά, να διεκδικήσει, θα κάνει ό,τι μπορέσει. Όποιος δεν έχει, θα έχει τη μοίρα
αυτή που σας περιέγραψα προηγουμένως. Για να κλείσουμε, για τον πολίτη, τι σημαίνει να είναι η εφορία, η ΔΟΗ, η κατατόπους ΔΟΗ? Κοιτάξτε να δείτε, αντικειμενικά, με την πολιτική αυτή που εφαρμόζεται και με τις κυβερνήσεις αυτές, δεν μπορεί να είναι συνεργατής η εφορία για τον πολύ κόσμο, δυστυχώς. Καλούνται οι πολλοί να πληρώσουν για τους λίγους. Αυτό γίνεται. Τώρα, φυσικά, το να υπήρχαν κατατόπους εφορίες, και όχι μία σε κάθε νομό απαραίτητα και περισσότερες, αλλά τουλάχιστον μία σε κάθε νομό, εμείς λέμε σήμερα, και να ήταν εδώ οι αυτές αλφα τάξεις, θα μπορούσε και ο φορολογούμενος να διεκδικήσει και πιο εύκολα και καλύτερα, να βρει το δίκαιο του σε κάποιες υποθέσεις, έτσι, και να εξυπηρετηθεί και καλύτερα. Είναι και θέμα εξυπηρέτησης αυτό. Και εμείς θα ξεσπιτωθούμε, αλλά θα γίνει και πιο δύσκολο πλέον για το φορολογούμενο να μπορέσει να αντικρούσει κάποιες περιπτώσεις και να μπορέσει να βρει το δίκαιο του με ένα καλύτερο τρόπο. Αυτή είναι η δικιά μας γνώμη.